Πιστεύετε εσείς ότι μπορεί να βρεθεί μια λύση σε αυτή την ακρίβεια που βιώνουμε όλοι μας ή λέμε και ξαναλέμε τα ίδια και τα ίδια? Κύριε Αγκαντώνα, πιστεύουμε και προτείνουμε ότι μπορεί να υπάρξει μια διέξοδος ανακούφισης για τις λαϊκές οικογένειες μέσα στην ακρίβεια η οποία μαστίζει τον κόσμο. Ποια είναι αυτή η διέξοδος? Τόσο εύστοχα περιγράψατε. Καταρχάς, αυτό που πρέπει να υποθεί ως συμπέρασμα είναι ότι όλη αυτή η ακρίβεια και η ανέχεια των λαϊκών οικογενειών είναι η άλλη όψη των τεράστιων κερδών των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων που κερδίζουν από αυτήν την ακρίβεια. Οι προτάσεις τώρα... Σας λέει ο κύριος Συρίγος, βάλαμε πρόστιμα. Εντάξει, τα πρόστιμα αυτά είναι χάδια μπροστά στα δισεκατομμύρια των κερδών. Το πρόστιμο, για παράδειγμα, που επιβλήθηκε σε έναν τραπεζικό όμιλο είναι λιγότερο από 1% στα καθαρά του κέρδη. Καταλαβαίνετε ότι λειτουργεί κυρίως ως ξεκάρφωμα αυτό το πρόστιμο και, εν πάση περιπτώσει, τα όποια πρόστιμα επ' του πρακτέου, δηλαδή τα όποια πρόστιμα, δεν έχουν δει να ρίχνουν τις τιμές. Κάθε άλλο. Αυτό που λέμε εμείς και το έχουμε πει πάρα πολλές φορές και το έχουμε προτείνει και στη Βουλή είναι η κατάργηση, όχι η μείωση, η κατάργηση του φόρου προστιθέμενης αξίας του ΦΠΑ στα είδη πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης. Και βάζουμε και μία ακόμα παράμετρο, κύριε Αγκαντώνα και κύριε Σκαμόπουλε. Mm-hmm. Βάζουμε την παράμετρο της αύξησης των μισθών και των μεροκάμωτων. Και εμείς αυτή την παράμετρο, τα οποία είναι πάρα πολύ χαμηλά. Ανοίγουμε αυτό το θέμα, το ανοίγει το ΚΚΕ, το ανοίγουμε και μέσα στα σωματεία και μέσα στα συνδικάτα, έτσι ώστε να αποτελέσει αντικείμενο αγωνιστικής διεκδίκησης. Και εν πάση περιπτώσει, επειδή είμαστε τώρα σε αυτές τις μέρες με την ενεργειακή φτώχεια και τα πολύχρωμα τιμολόγια, θα έλεγε κανείς ότι μας ετοιμάζουν σκοτάδια και παγωνιές πολύχρωμες. Με όλα αυτά μεταφέρεται ο τζόγος του χρηματιστηρίου σε κάθε λαϊκό σπίτι και αποτυπώνεται αυτός ο τζόγος του χρηματιστηρίου της ενέργειας στα χρώματα των λογαριασμών. Δεν μπορεί μια οικογένεια κάθε μήνα να κοιτάει τις διακυμάνσεις του χρηματιστηρίου ενέργειας για να επιλέγει εκείνο ή το άλλο χρώμα. Βάζετε μια διάσταση η οποία την έχουμε επισημάνει και εμείς, κύριε Δελή, στην εκπομπή. Κύριε Σκομόπουλε, ναι. Και ορισμένα ένα ερώτημα βασικό, γιατί πραγματικά τα προηγούμενα χρόνια είχε αναπτυχθεί κατά κόρον. Αλήθεια, αυτός ο ανταγωνισμός, γιατί δεν ρίχνει τις τιμές στην ενέργεια? Ωραίο ερώτημα, να μας απαντήσει ο κύριος Συρίγος, για να πάμε και σε τελευταίο γύρο, κύριε Δελή, να μας βοηθήσετε λίγο. Η πράσινη μετάβαση, γιατί δεν ρίχνει τις τιμές? Ίσα-ίσα. Κύριε Συρίγο, τι λέτε εσείς? Προς τα πάνω.